Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο Ο Βασίλης εδώ και σήμερα για ακόμη μια πολύ όμορφη Κυριακή Δεν θα πόσο όμορφη είναι θα δούμε τώρα θα χιονίζει, δεν θα χιονίζει Έχει έρθει και ο Φίλιππας εδώ πέρα στην Ελλάδα, τρομάρα μας Οπότε Πάμε να ξεκινήσουμε με τα υπέροχα αυτά setup που έχω για σήμερα και από ό,τι είδατε και από τον τίτλο έχουμε και ένα laptop που όλοι το ζητάτε βέβαια δεν μου στέλνετε και laptop για να δείξω αλλά ναι σήμερα έχουμε ένα ωραίο laptop setup και τι άλλο ωραίο έχουμε το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο την eneba.com που εκεί μέσα θα βρείτε όλα τα παιχνίδια μα όλα τα παιχνίδια όμως στις καλύτερες τιμές της αγοράς έχω υπέροχα link κάτω στην περιγραφή που αν τα τσεκάρετε θα σας οδηγήσουν σε αυτό το move site που εκεί μέσα θα βρείτε τα πάντα και αν χρησιμοποιήσετε μάλιστα τον κωδικό just unboxing έχετε επιπλέον 100% έκπτωση σε οποιαδήποτε αγορά και αν κάνετε, σύν ότι στηρίζετε πάρα μα πάρα πολύ την όλη προσπάθεια. Οπότε, τσεκάρετε τι θέλετε να αγοράσετε, βάλτε και τον κωδικό και είστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε και τα setup που έχουμε για σήμερα. Θα ξεκινήσω με το setup του Νικόλα και τον ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που το έστειλε και είναι ένα budget setup. Μου είχετε πει να βάλω και budget setup. Ορίστε, έχουμε ένα πολύ budget setup και ένα έτσι απλό setup. Έχουμε κάθε τη φωτογραφία και τι μπορούμε να τσεκάρουμε. Θα ξεκινήσω από πάνω που βλέπουμε ήδη κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα έχει μέσα αυτό το σύστημα βλεπουμε Βλέπουμε ότι έχει έναν i5. Βλέπουμε εδώ πέρα το ποντίκι που χρησιμοποιεί. Το πληκτρολόγιο και γενικότερα έχει διάφορα εδώ πέρα πραγματάκια για να μα προειδεάσει τι χρησιμοποιεί. Αν κατέβουμε πιο κάτω, βλέπουμε μια βάση και κρεμασμένα τα ακουστικά. Ο υπολογιστή πάνω στο γραφείο βέβαια είναι αρκετά σκοτεινό, οπότε δεν μπορούμε να δούμε τι έχει μέσα. Βέβαια δεν σκονίζεται εκεί πάνω, οπότε είμαστε μια χαρά. Και γενικότερα έχουμε setup με μια οθόνη που χρησιμοποιεί και κονσόλα. Οπότε παίζει τα παιχνίδια του και στον υπολογιστή και στην κονσόλα. Έχει μια φιγούρα εδώ. Απλό setup γενικότερα. Παρ' αυτά όμω φαίνεται. te Arqueta, τίμιο. Για να δούμε κατευθείαν τα πράγματα που χρησιμοποιεί εδώ πάνω και θα ξεκινήσω με την οθόνη, η οποία είναι μια Samsung 27R Full HD με 240 Hz, που αλήθεια είναι αυτά τα Hz είναι υπέρ, υπέρ, υπέρ overkill για το σύστημα που έχει. Βέβαια, αν βάλει κάποια κάρτα γραφικών στο μέλλον, ίσω εκεί πέρα να χρειάζονται και αυτά τα Hz, οπότε θα είναι καλυμμένο. Στη συνέχεια έχουμε ένα White Shark 60% πληκτρολόγιο με ούτε μου blue διακόπτε, και από όπω είδαμε και το κουτί έχουμε ένα Razer Viper Mini που κάθεται πάνω σε ένα άουλα. Έτσι προφέρεται τώρα, μα δεν μου το έχει γράψει, αλλά νομίζω αυτό γράφει εδώ πέρα. Και τέλο, τα ακουστικά είναι κάποια Razer Kraken. Καλωδιάκια πιστεύω θα έπρεπε να μαζευτούν λίγο καλύτερα εδώ πέρα, γιατί είναι και ο υπολογιστή πάνω εδώ και φαίνονται όλα. Με μερικά δεματικά θα μπορούσε να κάνει μια χαρά, πολύ όμορφη δουλειά. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία και να τσεκάρουμε λίγο τον κρυφό φωτισμό. Που η αλήθεια είναι, δεν έχει κάποιο κρυφό φωτισμό πάνω στο γραφείο. Έχουμε κάποιο ελάχιστο RGB εδώ από τον ανημιστήρα που βλέπουμε μέσα από το κουτί και τα περιφερειακά. Κατά τα άλλα, έχει μια μόβα RGB λάμπα κάπου στο δωμάτιο δίνει αυτό το feeling. Οπότε δεν έχουμε έτσι και καλύτερη εικόνα. Το μόνο που μένει είναι και το σύστημα που από την φωτογραφία που βλέπουμε καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι όντω πάρα μα πάρα πολύ budget. Βέβαια έχουν επιλεχθεί σχετικά έξυπλα κομμάτια εδώ μέσα. Οπότε είμαστε ok σε αυτό. Το cable management θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Σίγουρα θα ήθελα να βλέπα ένα λίγο πιο ποιοτικό τροφοδοτικό. Όχι ότι βέβαια με αυτό το σύστημα και τι απαιτήσει που έχει θα έχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε είναι εντάξει. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα τα πράγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Για κουτί έχουμε κάποιο innovator που δεν γνωρίζουμε ποιο είναι. Για μετρική τώρα, έχουμε μια Asus Prime H510M που για την οποία θα ήθελα κάτι λίγο έτσι πιο ακριβό, κάτι λίγο καλύτερο. Π.χ. με φοβίζει όταν βλέπω τα VRM χωρί καθόλου ψήξη και τα δύο τιμάκια στις RAM δεν μου πολύ αρέσουν. Θα ήθελα, θα προτιμούσα δηλαδή να βλέπα με 20 ευρώ παραπάνω μια έτσι λίγο πιο ποιοτική μετρική, μια και έχουμε ένα αρκετά τίμιο επεξεργαστή, ο οποίο είναι ο Intel Core i5 1400. Είναι με τα ενσωματωμένα γραφικά, δεν έχει κάποια κάρτα γραφικών. Βέβαια, μπορεί να βάλει στο μέλλον, σύντομα ότι έχει και το PlayStation. 4. Τώρα για ψήκτρα έχει την stock, κάνει λίγο σε ένα αεροπλάνο, αλλά θα κάνει τη δουλειά τη. Για RAM τώρα έχει κάποιε Patriot Viper που δεν γνωρίζω χωρητικότητα και ταχύτητα. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι στα 16 GB και όχι στα 8, γιατί είναι πολύ λίγα για το 2022. Αν κατέβουμε πιο κάτω, βλέπουμε έναν Patriot SSD των P300 στα 512 GB. Και τέλο για τροφοδοτικό, έχουμε ένα Force 650. 80 plus bronze. Ναι, τα Force είναι πολύ οικονομικά τροφοδοτικά. Είναι δεύτερη, α το πούμε, της κατηγορία. Βέβαια, για ένα τέτοιο σύστημα από την αλήθεια, είναι μια χαρά. Γενικότερα μου μυρίζει pre-built εδώ πέρα η όλη κατασκευή και πρέπει να είναι από το e-shop γιατί αυτό φέρνει πιο πολύ Patriot κομμάτια και το φως τροφοδοτικό είναι το innovator κουτί που είναι brand του eShop Οπότε ναι, από εκεί πέρα έχει παίχτη το pre-built. Αν έβλεπα λίγο καλύτερη μετρική, θα ήμουν έτσι πολύ πιο ήσυχο για να μπορεί να κάνει και άνετε αναβαθμίσει στο μέλλον. Ορίστε λοιπόν ένα ωραίο budget συστηματάκι, πάμε κατευθείαν στο επόμενο setup που είναι του σωτήρι το συγκεκριμένο εδώ setup και μου αρέσει να βλέπω έτσι μακρινέ ευρυγόνιε φωτογραφίε να βλέπουμε όλο το χώρο σα, όλο το δωμάτιό σα και όχι απλά το γραφείο σα. Είναι έτσι το κάτι παραπάνω που μου αρέσει να το χαζεύω. Για να τσεκάρουμε, έχω ένα υπνοδωμάτιο εδώ πέρα. Κλασικά ένα αντρικό υπνοδωμάτιο με το γραφείο και τον υπολογιστή. gaming καρέκλα. Βλέπω εδώ πέρα έχει διάφορα πραγματάκια δικά του και τον τα κτλ. Ένα ωραίο ήσυχο δωμάτιο. Βέβαια, στι επόμενε φωτογραφίε θα δούμε ότι μόνο ήσυχο δεν είναι αυτό το δωμάτιο και θα καταλάβετε τι εννοώ καλύτερα. Α προχωρήσουμε όμω και να πάμε λίγο πιο κοντά στον υπολογιστή και στο γραφείο του βασικά για να δούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πάλι έχουμε setup με μία οθόνη και τον υπολογιστή πάνω στο γραφείο. Βέβαια, αυτό ο υπολογιστή φαίνεται πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Και ναι, είναι super πανηγυριώτικο. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο υπολογιστή πανηγυριώτικο, αλλά και όλο το δωμάτιο. Τώρα έχετε κάποιε απορίε γιατί το μόνο που βλέπετε είναι ένα λευκό πράγμα με μαύρο. Δεν βλέπετε κάτι. Θα επανέλθουμε όμω στη συνέχεια. Να τσεκάρουμε και λίγο καλώδια. Είναι σε αρκετά καλό σημείο. Εδώ από κάτω δεν φαίνεται κάτι. Οπότε παίρνει το και okay και με το παραπάνω. Και αυτό που θέλω να τσεκάρουμε είναι τα περιφερειακά. Κάτω. Το πρώτο που θα πω κατευθείαν είναι ότι το πληκτρολόγιο σου θέλει καθάρισμα. Είναι πολύ μπιχλιάρικο, σαν δεν τρέπεσαι σωτήρι. Πρέπει να βγάλει τα κουμπιά και να κάτσει να το καθαρίζει με καμιά δοντόβουρτσα έτσι προσεκτικά και ωραία και ήσυχα για να γίνει σαν καινούριο. Κατά τα άλλα, εδώ πάνω είμαστε ok. Οπότε πάμε να δούμε και τα πράγματα που χρησιμοποιεί. Αρχικά για οθόνη πάλι έχουμε μία από τη Samsung 27 2K όμω αυτή τη φορά. 144 Hz με 4 μιλισεκών απόκριση και VA panel. Για πληκτρολόγιο τώρα ένα που θέλει καθάρισμα όπω είπα. Ένα Razer Black Widow Elite. Για ποντί και ένα Razer Basilisk Ultimate. Για μα πα τώρα έχουμε κάποιο Corsair στα 70 εκατοστά. Για κάποια Trust 2,1. Και τέλο τα ακουστικά που φαίνονται στην προηγούμενη φωτογραφία. Να τα εδώ πέρα. Έχουμε κάποια Logitech G733 KDA. Αυτό που όμω πρέπει να τσεκάρουμε είναι με σβηστά τα φώτα τι συμβαίνει εδώ μέσα. Και πραγματικά έχουμε ένα super πανηγυριώτικο δωμάτιο. RGB λάμπα εδώ πέρα. Εννοείται RGB λάμπα. Φωτιζόμενο κάδρο, αλλά δεν τελειώνουμε εδώ πέρα. Έχουμε RGB κάτω από το γραφείο και επίση. Από την οθόνη έχουμε ένα RGB με πρίσμα πανηγυριώτικο πάρτι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί μέσα. Αλλά έχουμε τουλάχιστον 100 FPS με τόσο πανηγύρι που συμβαίνει μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Όπω επίση και μέσα σε αυτό το PC. Γιατί και αυτό βλέπετε ότι είναι super πανηγυριώτικο. Οπότε από κρυφού φωτισμού και RGB το παίρνει. Όχι απλά το OK. 10 με τόνο παίρνει. Συνεχίζουμε, επικεντρωνόμαστε στο γραφείο. Ναι, τσεκάρουμε εδώ αυτό που γίνεται πίσω από την οθόνη. Ελπίζω να μην το έχει ανοιχτό μόνιμα. Γιατί θα πάθει καμιά επιληψία. Είναι λίγο τραβηγμένο αυτό το σενάριο που έχει χρησιμοποιήσει εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, αν σε βολεύει, ποιο είμαι εγώ για να το κρίνω, αυτό όμω που με ενδιαφέρει πολύ είναι ο υπολογιστή που φαίνεται και πάρα πολύ όμορφο. Και πάμε να τον τσεκάρουμε έτσι λίγο πιο κοντά. Αυτό που μου βγάζει το σύστημα είναι ότι είναι αρκετά έτσι τριμωγμένο για το κουτί που έχει, συνόδευε ότι έχει βάλει και την κεραία μέσα εδώ του WiFi, δεν ξέρω γιατί την έχει βάλει μέσα στο κουτί, οπότε τα τριμωγνει ακόμα περισσότερα τα πράγματα. Βέβαια, δεν με χαλάει και τόσο. Θα το ήθελα λίγο πιο αεράτο για τα πράγματα που έχει χρησιμοποιήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Για να δούμε και τα πράγματα που χρησιμοποιεί εδώ μέσα μια και δεν βλέπω και κάτι λάθο. Οπότε να ξεκινήσουμε. Το κουτί είναι το Super Case Predator. Για μετρική τώρα έχουμε μια MSI B450 Tomahawk. Όπου φιλοξενεί ένα AMD Ryzen 7 2700X. Ο οποίο ψύχεται από μια υδρόψυξη τη Cooler Master Master Liquid ML 240P. Για RAM τώρα έχουμε κάποιες πάρα μα πάρα πολύ γνωστέ G-Skill Trident Z 16GB στα 3600. Βέβαια εγώ το μου έχει γράψει δουλεύει στα 3200. Ίσως γιατί έχουμε και τη δεύτερη γενιά και B450 chipset. Γι' αυτό δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Συνεχίζουμε με κάρτα γραφικό τώρα που έχουμε μια MSI 1660 Ti Gaming X οπότε έχουμε μια καλή υλοποίηση για 1660 Ti η SSD έχουμε έναν επίση πάρα πολύ γνωστό έχει γνωστά κομμάτια γενικότερα πάνω στο συγκεκριμένο build έχουμε έναν Samsung 970 EVO Plus στο 1TB οπότε είναι μια χαρά από εσωτερικό χώρο αποθήκευσης βέβαια κάτω εδώ από το Shroud έχει και ένα 500R από κάποιο παλιότερο laptop και το μόνο που μένει είναι το τροφοδοτικό ένα Thermal Tech Smart RGB 700W που η αλήθεια είναι για αυτό το σύστημα θα ήθελα ένα πιο ποιοτικό τροφοδοτικό. Από τη Thermal ποτέ δεν είχα προβλήματα. Έχω τροφοδοτικά που δουλεύουν πολλά χρόνια στη συγκεκριμένη εταιρεία. Βέβαια, δεν έχει καν 80 πλάσ πιστοποίηση το συγκεκριμένο. Οπότε θα ήθελα τουλάχιστον ένα gold. Γιατί έχουμε και ένα έτσι τίμιο συστηματάκι. Ωραίο πανηγυριώτικο και το δεύτερο setup. Πάμε να δούμε τώρα ένα έτσι πιο minimal. σω θα μπορούσε να θεωρηθεί και πιο minimal. Και ένα laptop setup, παιδιά που το έχετε ζητήσει και ήθελα και εγώ να το δούμε μαζί. Και ορίστε του Γιάννη το setup, κυρίε και κύριοι. Το laptop, ναι, είναι πολύ πιο clean αυτό το setup σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Είναι πολύ πιο μαζεμένο έτσι και καθαρό. Δεν φαίνεται απολύτω τίποτα από καλώδια. Πάλι μεγάλη ευρυγόνια φωτογραφία για να τσεκάρουμε και λίγο το χώρο. Έχουμε πολύ μεγάλο έτσι γραφείο εδώ πάνω. Το λάπτοπ να κάθεται εδώ με τα καλωδιάκια του. Οθόνη και περιφερειακά κανονικότητα για να κάνει τη δουλειά του. Μ' αρέσει που έχει χρησιμοποιήσει και αυτά τα έχω προφητικά έτσι γύρω γύρω στο χώρο και για να μειώσει την ηχό αλλά και να δώσει την αισθητική. Για το μόντε μου αρέσει που έχει βάλει ένα ολόκληρο ραφάκι εδώ πέρα για να στέκεται. Θα μπορούσε πολύ απλά να το βιδώσει και κάτω από το γραφείο και να μην φαίνεται τίποτα εδώ πάνω. Οπότε ναι, μπορεί να το κάνει και αυτό. Βάσει για χειριστήριο, βάσει για ακουστικά. Γενικότερα είναι πάρα πολύ οργανωμένο το γραφείο του. Όπω επίση και η βιβλιοθήκη που έχει εδώ πέρα. Άμα δείτε όλα είναι σε μία σειρά, ωραία τακτοποιημένα. Κάτι ελάχιστο εδώ καλωδιάκι δεν με ενοχλεί καθόλου να πω την αλήθεια. Οπότε πάρα μα πάρα πολύ περιποιημένο το τρίτο setup. Να προχωρήσουμε και να περάσουμε και κάτω από το γραφείο. Εδώ πέρα έχει κάνει πάλι μια κατασκευή που θα μπορούσε να το βιδώσει στο γραφείο αυτό το ξύλο και να βάλει από μέσα τα καλώδια. Ναι, μένει το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό, αλλά έχει στρυπήσει τον τοίχο που πιστεύω θα μπορούσε να το αποφύγει και να έχει πάλι έτσι ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Αυτό όμω που μα ενδιαφέρει περισσότερο είναι το τι συμβαίνει και πάνω στο γραφείο και να τσεκάρουμε λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα. Θα ξεκινήσω από πού να ξεκινήσω τώρα. Έχουμε full περιφερειακά, βλέπω. Έχουμε μέχρι και branded καλώδια για το πληθρολόγιο. Γενικότερα είναι ένα περιποιημένο laptop setup, δεν είναι κάτι έτσι απλό. Και πάμε να δούμε τα πράγματα που χρησιμοποιεί. Αρχικά για οθόνη έχουμε μια Asus Rogue Strix 27 HD 144Hz φαντάζομαι ότι είναι κάποιο ακριβό monitor. Για πληκτρολόγιο έχουμε ένα Moto Spitz K62 με custom keycaps και braided καλώδιο. Για ποντί και ένα Asus ROG Gladius 2 wireless. Για mousepad πάλι κάποιο από την Asus. Μήπω έχουμε ένα Asus Fanboy εδώ μαζί μα. Κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει. Για ηχεία τώρα έχουμε κάποια Trust GXT. Τα δε τα δε τα δε, τα βλέπετε. Τα οποία είναι RGB κυρίε και κύριοι. Ναι, έχουμε RGB ηχεία. Γιατί που πα χωρί RGB ηχεία. Και τέλο για ακουστικά τα οποία είναι και σε μια RGB βάση από ό,τι βλέπουμε σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία έχουμε κάποια μαντέψτε από την Asus ROG Delta Core. Βλέπω και RGB τηλεκοντρόλ εδώ πάνω, οπότε περιμένω να δω και τα υπόλοιπα RGB. Βέβαια, αυτό που θέλω να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο είναι και το λάπτοπ, το οποίο το βλέπουμε κλειστό. Οπότε πάμε στην επόμενη φωτογραφία για να τσικάρουμε και το λάπτοπ αλλά και τον RGB φωτισμό. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Έχουμε RGB πίσω εδώ από τη βιβλιοθήκη, πίσω από το γραφείο, πίσω από την οθόνη. Βγαίνει και μπόλικα το περιφερειακά, οπότε έχει και ένα πολύ ωραίο look, χωρί να είναι όμω και super έξτρα πανηγύρι. Έχει βρει μια ωραία χρυσή τομή, για τα δικά μου γούστα τουλάχιστον. Επίση, αυτό που βλέπουμε πάνω εδώ στη βιβλιοθήκη είναι και ένα NVIDIA Shield Tablet. Πάμε να περάσουμε όμω στο laptop, να δούμε εδώ πέρα ποιο laptop έχει. Έχει μαντέψετε από την Asus ένα laptop, το βλέπουμε και μάλιστα στο wallpaper που έχει αφήσει. Είναι το Asus ROG Scar με τον τάδε κωδικό. Έχει full HD οθόνη στα 300Hz με 3ms, οπότε έχουμε ένα δυνατό laptop. Νομίζω τώρα ότι αυτό είναι 17, Μπορεί να κάνω βέβαια και λάθο, διορθώστε με από κάτω. η επεξεργαστή έχει ένα AMD RESN με 16 GB RAM παρακαλώ και στο εσωτερικό θα βρούμε μια RTX 3070 που παίζει μέχρι 130W. Ναι, είναι μια κομμένη 3070 σε σχέση με την desktop έκδοση, παρόλα αυτά όμω είναι μια αρκετά ικανή κάρτα γραφικών για να κάνει και βαριέ εργασίε αλλά να παίξει και τα παιχνίδια του που αυτό τον ενδιαφέρει και περισσότερο. Τέλο, το μόνο που έχει μέσα εδώ το laptop είναι και ένα SSD στο 1TB. Τιμιότατο και το τρίτο setup. Σήμερα είδαμε λίγο απ' όλα. Είδαμε και κάτι budget, είδαμε και κάτι laptop, είδαμε και κάτι super πανηγυριώτικο. Οπότε δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Αν έχετε όμω παράπονο, μπορείτε να μου στείλετε και το δικό σα setup για να το δούμε σε κάποιο επερχόμενο βίντεο. Η e mail και οδηγίε θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι γιατί έρχονται ωραία πράγματα και έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και τι επόμενε ημέρε. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Ετοιμάζονται κάποια έτσι ισχυρά ωραία πράγματα. Και τι άλλο να κάνετε, να κάνετε ένα σχόλιο να μου πείτε πώ σα φανήκαν τα setup, να κάνετε ένα like, να τσεκάρετε το κουμπί τη συμμετοχή γιατί έχετε κάποια πλεονεκτήματα και στηρίζετε πάρα πάρα πολύ. Και αυτό ήταν για σήμερα. Να περνάτε καλά. Καλή εβδομάδα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.